Ξανά στην Επιτροπή Εμπορίου, η κατάργηση του ετήσιου τέλους 350 ευρώ από τις εταιρείες στο κράτος, το οποίο επιβλήθηκε πριν από περίπου μία δεκαετία κατά την οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, αυτό το τέλος, αφού είναι αδικαιολόγητο, θα πρέπει να αρθεί, θα πρέπει να μην ζητείται από τις επιχειρήσεις. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επανέλαβε ότι το Υπουργείο διαφωνεί με την κατάργηση του τέλους. Κατ' εμάς, είναι σημαντικό να έχουμε κατάργηση του τέλους αυτού στις πολύ μικρές και τις μικρές εταιρείες. Σε εταιρείες δηλαδή με περιορισμένο κύκλο εργασιών, θεωρούμε αυτό που γίνεται σήμερα αδιανόητο και πραγματικά άδικο. Οι πλήστοι βουλευτές της Επιτροπής ζήτησαν κλιμακωτή μείωση του τέλους, το οποίο όπως είναι σήμερα αποφέρει στα κρατικά ταμεία περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από πλευράς εφόρου φορολογίας τέθηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν είναι ιδιαίτερο, είναι αμεληταίο όσον αφορά τα έσοδα του τμήματος φορολογίας. Το αντίθετο όμως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή Εμπορίου θα επανέλθει σε 15 μέρες, αφού στόχος των βουλευτών είναι η διευθέτηση του θέματος, πριν η νέα κυβέρνηση συνυπολογίσει το συγκεκριμένο ποσό στον προϋπολογισμό του 2024. Η Επιτροπή Εμπορίου συζήτησε επίσης την παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού Κώστα Κουμή, τις επιπτώσεις στον τουρισμό από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία. Είχαμε μια πώλεια της τάξης περίπου των 900.000 αφίξεων το 2022 σε σχέση με το 2019. Αναφέρομαι μόνο στη ρωσική αγορά και την ουκρανική μαζί. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το κενό έχει καλυφθεί. Το κράτος να λάβει μέτρα. Να ετοιμάσει λοιπόν συγκεκριμένο πλάνο στήριξης αυτών των επιχειρήσεων. Και όχι κατά ανάγκη με οικονομικούς πόρους. Παρά το γεγονός ότι έχει πληγεί ο κλάδος του τουρισμού, υπάρχει αναπλήρωση του χαμένου τουριστικού προϊόντος από την Ρωσία από άλλες χώρες. Παρά την αναπλήρωση των αφίξεων τουριστών από την Ουκρανία και τη Ρωσία, οι περιοχές της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά εξακολουθούν να είναι επηρεασμένες, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Τουρισμού.